Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης ΚΟ. Ο Δήμος ΚΟ συνεχίζει τις παρεμβάσεις καθαριότητας, συντηρήσεις και ανανεώνει τον αστικό εξοπλισμό, κυρίως στα τοπόσημα του νησιού που αποτελούν το καμάρι της κοινωνίας μας. Νέα πέτρινα παγκάκια διαχειρός του Μιχάλη Σαλαχώρη διακοσμούν από σήμερα το πιο πολυφωτογραφημένο τοπόσημο της ΚΟ στην Καμάρα στη Λεωφόρο των Φινίκων. Και θα θέλαμε να μας πείτε καταρχήν από το τι υλικό είναι φτιαγμένο. Είναι από καρπίλα και από άμμο. Καρπίλα και άμμο, όμως το σχέδιο ποιος είναι. Το σχέδιο είναι δική μου έμπνευση. Την έχω πάρει από ένα παλιό που είχαμε στο Δήμο, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, και την πήρα την τέχνη από τον Κυριάκο. Α, από τον κύριο Κυριάκο, το θυμάμαι βέβαια. Κύριο Κυριάκο, έχω πάρει την τέχνη και την κράτησα για τους καλούς ανθρώπους. Όπως είναι ο Δήμαρχος μας ο Θεοδόσης, καλό παιδί. Και γι' αυτό θα γίνουν και άλλα έργα κάτι τέτοια στο νησί. Πρέπει να βγω στη σύνταξη. Πόσα τέτοια παγκάκια έχετε φτιάξει? Όσα θέλει σου φτιάχνω. Μέχρι 1000 μπορώ να σου φτιάξω. Εντάξει. Είναι εύκολη η διαδικασία. Ναι, για μένα είναι παιχνίδι αυτό. Είναι η αγάπη μου, είναι η ζωή μου. Δηλαδή κάτι που μου αρέσει από μικρό. Γιατί εγώ ήμουν μαρμαρά, ήμουν γλύπτη, έκανα πολλές δουλειές. Κατάλαβε. Έχει και τη μια πετρούλα μέσα έτσι. Ό,τι σχέδιο θέλει σου βγάζω. Μπορώ να το βγάλω και με ψηφίδα, με πιο χοντρή ψηφίδα. Κατάλαβες, ό,τι θέλεις σου βγάζω. Φτάνει να μου δώσεις μια φωτογραφία. Από μια φωτογραφία δηλαδή απεικονίζεις. Μια φωτογραφία σου φτιάξω ό,τι θέλεις. Κύριε Πολίτη, είχαμε πει πριν από αρκετό καιρό ότι ίσως το πιο ισχυρό τοπόσημο της ΚΟ είναι τούτη εδώ η περιοχή της Καμάρας, η Λεωφόρος των Φινίκων, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά εμείς οι ΚΟΗ. Η αρχή έγινε με την τοποθέτηση 42, αν καλά ενθυμούμε, νέων Φινίκων, με πρωτοβουλία του εντεταλμένου Σύμβουλου Τουρισμού του Βασίλη Ντουμανιά, τον οποίο και ευχαριστώ για την όλη του προσπάθεια. Στη συνέχεια έγιναν μια σειρά από παρεμβάσεις από τα συνεργεία του Δήμου, από το πράσινο, από την καθαριότητα, από το εργοτάξιο και σιγά σιγά βάζουμε πλέον τις απαραίτητες πινελιές, ούτως ώστε οτιδήποτε μπαίνει εδώ να είναι ένα μοναδικό κομμάτι, να είναι ουσιαστικά ένα συλλεκτικό κομμάτι θα έλεγα. Έχουμε αντικαταστήσει τα παλιά σπασμένα παγκάκια με κάτι νέο και μου δίνεται για μια ακόμα φορά η ευκαιρία να πω ένα μεγάλο θερμό ευχαριστώ στους ανθρώπους του Δήμου και ιδιαίτερα σε κάποιους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή χωρίς να το γνωρίζουν γράφουν ιστορία. Για παράδειγμα, ο Μιχάλης ο Σαλαχώρης, ένας μάστορας από τους τελευταίους εναπομείναντες στον Δήμο της ΚΟ, γιατί σύντομα θα αποχωρήσει βγαίνοντας στην σύνταξη, έβαλε την δική του σφραγίδα με ένα παγκάκι δικής του έμπνευσης, παίρνοντας και αυτός και αντλώντας εμπειρία από τον δικό του μάστορα επίσης του Δήμου. Και εκτιμώ ότι αυτό που θα καταγράψει σήμερα η κάμερα και το επόμενο διάστημα θα ζήσουν και οι συμπολίτες μας είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι το οποίο σίγουρα θα το αντιγράψουν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και θα μας ακολουθεί τα επόμενα χρόνια. Νομίζω λοιπόν ότι οτιδήποτε κάνουμε πλέον εδώ πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικό σε ό,τι έχει να κάνει με τον φωτισμό, σε ό,τι έχει να κάνει με τον αστικό εξοπλισμό, παγκάκια, κάδι κλπ. Ούτως ώστε όταν το φωτογραφίζει ο ξένος και ο επισκέπτης μας και ο κόσμος, είναι μοναδικό. Βλέπουμε δημάρχη ότι γίνονται παρεμβάσεις αισθητικές, οι οποίες ανεβάζουν έτσι και τον χώρο, αλλά και την καλαισθησία των χώρων γενικότερα. Ξέρετε ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και κυρίως χρειάζεται συντήρηση. Το μεγάλο ερώτημα και ο μεγάλος προβληματισμός και η αγωνία θα έλεγα είναι τι θα ακολουθήσει την επόμενη ημέρα. Η συντήρηση είναι το μεγάλο ζητούμενο και πρέπει να υπάρξει ένας προγραμματισμός εκ μέρους του Δήμου και θεωρώ ότι προς αυτό ίσως βοηθήσουν και οι ιδιώτες με εξειδικευμένα συνεργεία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι για να επιβιώσει ένας τόπος δεν αρκεί μόνο ο Δήμος, χρειάζονται και συνέργειες, χρειάζεται και η συμμετοχή και η ενεργοποίηση ανθρώπων, φορέων, συλλογικοτήτων, όλων αυτών που μπορούν να βάλουν ένα λιθαράκι προς την ανάπτυξη του τόπου. Και βέβαια και με τη συμμετοχή και αρρωγή σημαντική βοήθεια του Λιμενικού Ταμείου και των ανθρώπων του, της διοίκησης του. Σε ό,τι αφορά στα μέτρα στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων του νησιού που πλήττονται από το πάγμα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, αλλά και της τοπικής κοινωνίας που θα πληγεί από τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στον τουρισμό, ο Δήμαρχος ΚΟ αποφάσισε την απαλλαγή των τελών που θα αφορά το διάστημα των 60 ημερών και εφόσον συνεχιστούν τα περιοριστικά μέτρα και θα προσδιοριστεί εκ νέου το διάστημα της απαλλαγής. Ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου της ΚΟ θα παραμείνει ανοιχτή για αιτήσεις που αφορούν στα δημοτικά τέλη έως και τις 35 Μαΐου.
αναφορικά με το επόμενο κύμα άρσης των περιορισμών, την Δευτέρα 25 Μαΐου ανοίγουν τα καταστήματα εστίασης. Επιτρέπονται επίσης μετακινήσεις από και προς τα νησιά με τήρηση των κανόνων, ενώ θα ληφθούν τελικές αποφάσεις για το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων την Δευτέρα, ενώ θα ακολουθήσουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Με νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρίνας στην τακτική διαπεριφορά συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι. Με τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε χθες το απόγευμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πηλίου με σημαντικότερο θέμα την αξιοποίηση των υπογραφών των δημοτών που έχουν συλλεχθεί για να μην γίνει κλειστή δομή στο Πηλίου, όπου αποφασίστηκε ομόφωνα να δοθούν στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στον δήμαρχο και στους βουλευτές περιοχής μας για περαιτέρω ενέργειες που ξεπερνούν τις δυνατότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου. Εδώ και αρκετό καιρό έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια συλλογής υπογραφών για όσους από τους συνδυνομότητες μας διαφωνούν με την δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών και προσφύγων. Αυτή η προσπάθεια θεωρώ ότι έχει φτάσει στο τέλος της. Ήταν μια προσπάθεια που έχει φέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα και πρέπει σήμερα να δούμε τους τρόπους αξιοποίησης των υπογραφών. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις υπογραφές, να κοινοποιηθούν στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο με την παρέμερη και να δρομολογηθούν διαδικασίες προκειμένου να γνωστοποιηθεί το θέμα και να διασφαλίσει την εκτέλεση της απόφασης που το ίδιο έλαβε. Να ενημερωθεί με επιστολή ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Έπαρχος ΚΟ, η Περιφερειακή Σύμβουλη σχετικά με τη διαφωνία των συνδυνομωτών μας για τη δημιουργία της κλειστής δομής. Να ενημερωθεί με επιστολή ο βουλευτής, να ενημερωθεί ο αρμόδιος ο υπουργός για τις υπογραφές, για τις δράσεις της τοπικής κοινωνίας. Τέλος, το μεταναστευτικό, κυρίες και κύριοι, συμφωνούμε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ξεπερνά τα όρια της κοινότητας και της δυνατότητας του τοπικού συμβουλίου. Με την απόφαση που σας καλώ να πάρουμε σήμερα, τίθεται πλέον όλοι προς τον ευθυνόν τους και κανένας πλέον από εδώ και πέρα δεν έχει το δικαίωμα να λέει δεν ενημερώθηκε και δεν γνωρίζει. Από εδώ και πέρα πρέπει να πάρθουν σοβαρές αποφάσεις. Εγώ να επαναλάβω την πάγια θέση της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου. Είμαστε ξεκάθαρα απέναντι στην απόφαση αυτή του Υπουργού. Λέμε όχι στην κλειστή δομή, όχι σε γκέτο, είτε αυτό ήταν στο βουνό ή στην παραλία και πολύ περισσότερο μέσα σε ένα χωριό, μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Είναι γνωστό ότι μαχόμαστε και υπερασπιζόμαστε την τουριστική ΚΟ, την υποκρατική ΚΟ, αλλά πάνω απ' όλα την κοινωνία της ΚΟ, η οποία αλωτριώνεται και βάλεται πολλαπλώς από πολλούς κινδύνους λόγω αυτής της έξαρσης του προβλήματος. Οι τελευταίες προσπάθειες, ας πούμε, ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Είδαμε αποσυμφόρηση, ζητούμε ακόμα μεγαλύτερη και με ταχύτερους ρυθμούς. Υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας του Δήμου μας με τα αρμόδια Υπουργεία, γιατί ακόμα και αν διαφωνείς με κάποιον, πρέπει να συνομιλείς μαζί του για να εκφράζεις τις διαφωνίες σου. Έτσι λοιπόν θα γίνει και τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή, όπου πάλι θα επαναλάβουμε αυτές τις θέσεις μας. Όσον αφορά τη συλλογή υπογραφών, να πούμε ότι έχουν ευδιαχθεί και διάφορα αντίτυπα, τα οποία έχουμε προσπαθήσει και εμείς να μοιράσουμε και στις υπόλοιπες κοινότητες και στην πόλη της ΚΟ. Στο ΔΟΠΑΒΣ, για παράδειγμα, μέσα από τους αθλητικούς συλλόγους, τα αθλητικά σωματεία, να συλλέξουμε υπογραφές. Ήταν η περίοδος η δίμηνη με τον κορονοϊό, σταμάτησαν αυτά. Τα έχουμε αυτά τα βιβλία. Μπορούμε να τα συγκεντρώσουμε και να τα φέρουμε, να ενισχύσουμε δηλαδή ήδη το κεντρικό βιβλίο που υπάρχει εδώ στο Πύλη με τις υπογραφές των κατοίκων του χωριού μας. Και αυτά να ακουστεί ως ένα παραπάνω μέτρο πίεσης, ως ένα ακόμα πλεονέκτημα, ένα ακόμα χαρτί που θα προσθέσει στα επιχειρήματα που ήδη έχουμε εκθέσει στα αρμόδια Υπουργεία, το γιατί είμαστε απέναντι σε αυτή την κλειστή δομή. Εμείς τόσο καιρό έχουμε μαζέψει στο σύνολο 1.238 υπογραφές, δηλαδή κατά 80%, γιατί αν πάρουμε από πέρυσι αυτοί που ψήφισαν, ας πούμε, ψήφισαν 1.600 εδώ στο Πυλί, την πρώτη Κυριακή, 1.500 τη δεύτερη,
και έχουμε μαζέψει 1238. Δεν πήγαμε από πιτσιρίκια 15 χρονών και 16 να μαζέψουμε υπογραφές. Αν δείτε, ας πούμε, στο βιβλίο, εδώ είναι. Δηλαδή, κατά 90% οι πολίτες του χωριού δεν θέλουν την κλειστή δομή. Ο κύριος Πρόεδρος ήταν απόλυτα σαφής. Είπε, έχουμε ένα θέμα που λέγεται μεταναστευτικό, έχει γίνει μια κινητοποίηση, έχουν συλλεγεί υπογραφές και αυτές οι υπογραφές τώρα που εκφράζουν την βούληση των δημοτών του Πηλίου πρέπει με κάποιο τρόπο να προωθηθούν, δεν ξέρω αν είναι και το ρήμα κατάλληλο, ή να αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση της έκφρασης της βούλησης της τοπικής κοινωνίας. Προτείνει δηλαδή ο κοινοτάρχης ότι πρέπει όλο αυτό το πράγμα να εξοδετερικευτεί, να ενημερωθούν τα θεσμικά όργανα του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος, και μέσα από την ενημέρωση του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου να προθεθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις, αν η Δημοτική Αρχή έχει την βούληση να ληφθούν αποφάσεις. Επίσης πρέπει να ενημερωθεί για την βούληση των πηλιωτών και το περιφερειακό όργανο, ο άλλος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή η περιφέρεια με τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες και τους τοπικούς συμβούλους. Και βέβαια πρέπει να ενημερωθούν και οι βουλευτές του νομού, τουλάχιστον οι βουλευτές του νομού οι οποίοι εκπροσωπούν τον νομό κεντρικά. Επί της εισηγήσεως λοιπόν του Προέδρου, εγώ συμφωνώ και η παράταξή μου συμφωνούμε απόλυτα ότι αυτό πρέπει να είναι το επόμενο βήμα να γίνει και να γίνει σωστά και στη λογική της εξωτερήκευσης της συγκεκριμένης ενέργειας, έτσι ώστε να μάθει και ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται στον Πηλί. Θυμάστε λοιπόν ότι ήμασταν η μόνη παράταξη που βάλαμε το ζήτημα της μετακίνησης, μετακόμισης, εφόσον θα δοθούν τόσα χρήματα. Δεν ξέρω αν έχετε δει τι προϋπολογισμός υπάρχει για όλο αυτό το σύστημα που πάει να στηθεί. Άρα, τώρα, στην πρόταση που κάνετε, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου ακόμα μία επισήμανση. Σήμερα μας φαίνεται ως θέμα να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε τις υπογραφές. Έχω και εγώ υπογράψει σε αυτό ως φυσικό πρόσωπο, ως πολιτικό πρόσωπο, ως κάτοικος, ως πολίτης αυτού του νησιού. Όμως, θεωρώ ότι η διαδικασία δεν είναι σωστή. Θα έπρεπε να έχει ληφθεί μια απόφαση ότι θα πάτε ως σώμα, ως όργανο, ως πολιτικός φορέας, ως κοινοτικό συμβούλιο έξω στην κοινωνία, για να πάρετε, να μας συλλέξετε αυτές τις υπογραφές και μέσα σε αυτή την απόφαση έπρεπε προκαταβολικά να έχετε στοιχειοθετήσει τι θα τις κάνετε. Όχι αφού τις μαζέψαμε τις υπογραφές χωρίς απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, έρχεστε μετά από 3-4 πόσους μήνες, 5, να πάρετε μία απόφαση ως Κοινοτικό Συμβούλιο για το τι θα τις κάνουμε σήμερα που όλοι λέτε εσείς ότι οι διαδικασίες για κάπα μη, χρηματολογικές μερίδες και τα λοιπά είναι εν εξελίξη. Επειδή λοιπόν αυτό δεν έγινε, αλλά επειδή το μείζον είναι, από τη στιγμή που βγήκαμε έξω στην κοινωνία, μαζεύτηκαν αυτές οι υπογραφές, εκφράστηκε η άποψη του κόσμου, δεν πρέπει να προσβάλλουμε αυτούς τους ανθρώπους, ούτε να διαφορήσουμε για την εκφρασμένη πλέον θέση τους μέσω των υπογραφών. Νομίζω ότι αυτό εκφράζει όλη την κοινωνία του χωριού. Η θέση δική μας της παράταξης μας είναι αυτή. Σας είχαμε πει κατ' επανάληψη ότι θα είμαστε δίπλα στο Κοινοτικό Συμβούλιο σε όσες πρωτοβουλίες και αν αναλάβει. Παρ' όλα αυτά θεωρώ, γιατί επαναλαμβάνω, θέλω να είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι είμαστε προτετελεσμένων γεγονότων που δυστυχώς δεν θα αμβλύνουν την κατάσταση, αλλά θα την χειροτερέψουν και ελπίζω ότι τα μέτρα, τουλάχιστον τα διοικητικά που θα ληφθούν, να είναι τέτοια που να μην κάνουν τα πράγματα ακόμα χειρότερα από ό,τι τα βιώσαμε τον τελευταίο καιρό. Την κατάθεση προτάσεων για το νέο πρόγραμμα έργων Αντώνης Τρίτσης πραγματοποίησε στη χθεσινή του συνεδρίαση το Κοινοτικό Συμβούλιο Πηλίου. Ακούστηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις για έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Αξίζει να τις ακούσουμε. Τι προτείνω εγώ σαν κοινότητα Πηλίου. Ψηφιακούς χάρτες. Δηλαδή να μπουν ψηφιακούς χάρτες εδώ στην πλατεία, ένας στο θεατράκι στο Μαρμάρι και ένας στο περιοχή Πίθος Βαπόρι. Το δεύτερο, ανέγερση νέου σχολείου στην περιοχή Βακούφ. Αθλητικοί χώροι, μπάσκετ, τένις,
και διάφορες άλλες δραστηριότητες για τα παιδιά. Πρέπει αυτός ο χώρος εκεί που υπάρχει παιδική χαρά, πρέπει να αξιοποιηθεί, γιατί εκεί δεν πάει, αν δείτε τώρα παιδική χαρά, είχαμε ένα άνθρωπο εκεί, πάλι πίσω πάει, που όντως, ναι, όντως καθάρισε και ήταν και φύλακας. Τώρα αν δείτε εκεί είναι εγκατελειμμένη η παιδική χαρά. Ο κύριος Βρέτσης που λέει για τα Μανιού έχει δίκιο, αλλά εδώ έχουμε ένα στολίδι και καμιά μητέρα του χωριού μας εδώ και 5 χρόνια δεν έχει πάει εκεί με το παιδί της. Ναι, από τότε που δημιουργήθηκε. Και έχει, είναι σπασμένα όλα τα πάντα. Είναι ευκαιρία το Δημοτικό Συμβούλιο και οι επικεφαλής των παρατάξεων και όλοι μας να βάλουμε τέτοιες, να φτιάξουμε αυτά τα πράγματα. Σχολεία που έχει ανάγκη και το χωριό μας και το νησί μας και αθλητικές δραστηριότητες. Και όχι να φτιάχνουμε λίγο πιο πάνω hot spot. Εγώ έτσι πιστεύω. Ναι, 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 ναι. Το γνωρίζω ότι δεν το φτιάχνουμε. Λοιπόν, τρία. Εδώ λέει για σε ένα σημείο λέει για μηχανήματα που θα τα εκμεταλλεύεται η πολιτική προστασία. Είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία γιατί αυτό το πράγμα εγώ τώρα 8 μήνες που είμαι στην κοινότητα δεν λειτουργεί. Το να μην έχει εργοτάξιο το πυλί, το Δήμος Δικαίου και το πυλί είναι κατάντια. Το λέω στα ίσια και θα το λέω. Είναι κατάντια. Δεν μπορώ εγώ να περιμένω ανά 7 μέρες ή 10 μέρες ένα μηχάνημα και να πολλές φορές που το σου καταλαβαίνω και, γιατί είναι, ο φόρτος είναι μεγάλος σε όλο το νησί. Να έρχομαι σε κόντρα με τον αρμόδιο υπεύθυνο του εργοταξίου της ΚΟ, γιατί η κοινότητα Πηλίου, το ΣΥΠΑΡΕ, η κοινότητα Σφεντιού και η ΚΟΣ είναι σε ένα εργοτάξιο. Δεν γίνεται. Είναι ευκαιρία να πάρουμε εδώ, σαν κοινότητα, ένα φορτωτή, μία τσάπα και ένα φορτηγάκι τουλάχιστον. Και να είναι εδώ στο πρώην εργοτάξιο. Να είναι εδώ. Να μπορώ εγώ να πάω στιγμή να βάλω ανθρώπους πάνω να κάνουμε δουλειά. Πρόγραμμα Αντώνη Τρίτση αφορά την κατασκευή έργων, ιδίως τομείς των υποδομών, της ψηφιακής σύγκλησης, της βιώσιμης ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και την προμήθεια αγαθών και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας. Στόχοι του προγράμματος είναι κοινωνική, αναπτυξιακή και περιβαλλοντική. Προτάσεις μου είναι κάποια πράγματα, τα έχει πει και ο Πρόεδρος. Θα τα αναφέρω έτσι επιγραμματικά. Είναι η λειτουργία της βιβλιοθήκης του Πηλίου και να την αξιοποιήσουμε επιτέλους, ναι. Δημιουργία κλειστού γηπέδου μπάσκετ. Το έχουμε και αυτό στο τεχνικό, αλλά αν μπορεί να μπει και σε αυτό το πρόγραμμα να γίνει γρηγορότερα. Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων ποδοσφαίρου μπάσκετ. Αναβάθμιση πολιτιστικού πηλίου, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ψηφιακών υποδομών και ό,τι άλλο χρειάζεται. Γιατί είναι ένα στολίδι πάνω στο νησί και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Ψηφιοποίηση αρχείου Παναγιωτίδη, γιατί και αυτό είναι αξιόλογο κομμάτι και αν χαθεί, ναι, είναι αμαρτία. Συντήρηση μονοπατιών και πάρκου Κονιαριού. Συντήρηση και δημιουργία νέων και νέων παιδικών χαρών. Έτσι. Ανάπληξη της πηγής, γιατί και αυτή χρειάζεται. Γίνει και αυτό ένα στολίδι πάνω στο χωριό μας. Ανάπλαση της λίμνης που έχεις βάλει. Δημιουργία τουριστικού περιπτέρου στο Μαρμάρι. Τοποθέτηση InfoKiosk στα κεντρικά και τουριστικά σημεία που θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ιστορία, τον πολιτισμό και επαγγελματικό οδηγό του χωριού μας. Τοπικά δρομολόγια, να συνδέσουμε το χωριό μας με το Μαρμάρι, για να μπορούν και οι ηλικιωμένοι να κατέβουν να κάνουν ένα μπάνιο. Είχε πει ο Δήμος να κάνει κάποια τοπικά δρομολόγια, έτσι να συνδέσει και θα ήταν καλό. Σε επίπεδο ενιαίου Δήμου θα πρέπει να γίνει γενικός προδομικός σχεδιασμός σε ολόκληρο το νησί, για λόγους ισόρροπης και ισόνομης ανάπτυξης, όπως αντιλαμβάνομαι ότι κατανοείται. Προτείνουμε ένα τοπικό ενδογενές σύστημα αγροτικής ανάπτυξης που θα στηρίζεται στην οργάνωση της παραγωγής και της εμπορίας των τοπικών αγροτικών προϊόντων, στην οικολογική συνείδηση, γιατί μιλάμε και για διατροφή και μιλάμε για πανδημίες, στην προστασία των φυσικών πόρων που το επικαλείται το πρόγραμμα Τρίτσης, δηλαδή το νερό, που είναι πολύ μεγάλο ζητούμενο, και στη σύνδεση αυτής της αγροδιατροφής με το τουριστικό προϊόν. Δηλαδή αυτό είναι το αναπτυξιακό μείγμα μιας έμεσης εξαγωγής προϊόντων εντός των τυχών, χωρίς να πληρώνουμε τα μεταφορικά, που είναι πολύ μεγάλο κοστολόγιο.
Εάν αυτό μπορούμε να το εντάξουμε, μπορούμε να εξαγοράσουμε και να οργανώσουμε το δημοπρατήριο, το οποίο θα διαθέτει αποθήκες ψυγείας, τα οποία θα καταλέγει το σύνολο της παραγωγής. Και φανταστείτε, σήμερα θα μπορούσαμε να εξάγουμε προϊόντα όχι μόνο στην αγορά του Ρέντι, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Αν οργανωνόταν πολύ καλά. Αυτό λοιπόν είναι διορατικότητα. Το να μπορείς να δεις μπροστά τι έρχεται, όχι μόνο σε καιρούς, σε περιόδους κρίσης, αλλά και σε περιόδους που η οικονομία έχει ένα βηματισμό. Επειδή λοιπόν βάζει και περιβαλλοντικά ζητήματα, και ήταν πολύ καλή η παρέμβαση της κυρίας Χατζηβασίλη που διάβασε τη φιλοσοφία του προγράμματος. Τι θα πάμε να τους πούμε, βάλτε κιόσκι αφού δεν έχει μέσα τέτοιο πράγμα, πάρτε προτζέκτορες αφού το πρόγραμμα έχει άλλη φιλοσοφία. Υπάρχει λοιπόν η ειδική περιβαλλοντική μελέτη της Αλικής, που ποιο στόχο είχε, θα το θυμάται και η κυρία Βλάχου, την άση του Προεδρικού Διατάγματος, που την έχουμε πληρώσει με λεφτά των δημοτών του Δήμου Δικαίου τότε, των κόμων πολιτών, έτσι ώστε να αρθεί το Προεδρικό Διάταγμα που κρατάει δεσμευμένες πάρα πολλές περιουσίες και ασθενδιανών και πιλιωτών. Εκεί λοιπόν θα μπορούσαμε να κάνουμε πρόταση που εμπεριέχεται μέσα στην περιβαλλοντική. Αν θέλετε να σας στείλω ένα αντίγραφο, είχα φροντίσει τότε και είχα κρατήσει την ειδική περιβαλλοντική μελέτη. 3,5 χρόνια επί Καΐσερλη δεν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν μια έντονη διαφωνία που είχα τότε με τη Δημοτική Αρχή Καΐσερλη. Ποτέ δεν το έφερε. Ο κύριος Κυρίτσης ποτέ δεν το έφερε. Έτσι, αυτή τη στιγμή ισχύει το Προεδρικό Διάταγμα, αυτό το ακραίο Προεδρικό Διάταγμα. Εμείς δεν μιλάμε να τα ισοπεδώσουμε όλα, πρέπει να προστατευτεί η περιοχή, αλλά πρέπει και να αξιοποιηθεί ο υδροβιότοπος με ένα ξύλινο περιμετρικό μονοπάτι, με παρατηρητήριο, με μονάδα αναπαράστασης παραγωγής αλατιού. Και δεν τα λέμε εμείς αυτά, τα λέει η μελέτη. Τι άλλο έχουμε στην πηγή? Έχουμε το νερό. Δηλαδή θα είμαστε πραγματικά ανάξιοι πολιτικά, είμαστε, και πρώτη από όλους εγώ, με διάθεση αυτοκριτικής το λέω, που τόσα χρόνια δεν έχουμε κάνει ούτε μία μελέτη για να δούμε αν θα εφιαλώσουμε αυτό το νερό. Ή πώς θα γίνει αναγνωρίσιμη, πώς θα ταξιδέψει όλο τον υγό, με τα αγροτικά μας προϊόντα, με τα κρασιά μας, με το νερό της πηγής του Πηλίου, με το κάστρο που θα φωτογραφηθεί. Εκεί θα φωτογραφίζεται ο κόσμος. Ξενοδοχεία έχει παντού και θα γίνουν κι άλλα, μην νομίζετε, θα την ξεπεράσουμε την κρίση. Το ζήτημα είναι να γίνουμε τους ορθούς όρους, γι' αυτό βάζουμε το θέμα του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Και βεβαίως υπάρχουν κάποιοι αρχαιολογικοί χώροι, και θα κλείσω με αυτό, γιατί για τα επιμέρους ζητήματα θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν και από ίδιους χώρους. Έχει ισχυρό ταμείο ο Δήμος, αν υπάρχει πολιτική βούληση, να μην σας τρώω άλλο χρόνο. Γιατί βάλετε το ζήτημα αυτό με αφορμή το πρόγραμμα Τρίτσης. Είναι μια ευκαιρία. Και αυτό επίσης είναι πολιτική ικανότητα. Το να εκμεεύσεις ό,τι χρήματα μπορείς να πάρεις και να τα επενδύσεις στον τόπο. Να βάλεις τη μία πέτρα πάνω από την άλλη. Να δημιουργήσεις. Να πεις στον κόσμο ότι ελάτε αυτό να το κάνουμε μαζί. Έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση. Και τότε η κοινωνία θα είναι πιο ένεργη. Γιατί ένα πράγμα που προκάλεσε και μετεπιτάσεως ο κορονοϊός, μας έκλεισε στα σπίτια μας. Μας έκανε πιο πολύ ιδιώτες, όπως το αναφέρει ο Σοφοκλής, έτσι, με την ορολογία και τη διάσταση που δίνει, συγγνώμη, ο Αριστοτέλης. Αυτή την αριστοτελική προσέγγιση ήθελα να θίξω, ότι πρέπει να αντισταθούμε, και σήμερα το Κοινοτικό Συμβούλιο, που συνεδριάζει παρά τις διαφωνίες και τις αιχμές, είναι θετικό για την κοινωνία να ακούγονται απόψεις. Και γι' αυτό θα είμαστε εδώ και εγώ προσωπικά και η παράταξή μας. Να αρχίσω λοιπόν και εγώ συγχαίροντας την πρωτοβουλία του Προέδρου να εισάγει αυτό το θέμα σήμερα στη συνεδρίαση, γιατί πραγματικά δείχνει ότι το τοπικό συμβούλιο, αγαπητέ Πρόεδρε, μπορεί ιεραρχικά να είναι κάτω από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως έλεγες πριν, οι κοινότητες να είναι κάτω από την ομπρέλα του Δήμου, αλλά είναι πολιτικό όργανο. Και σήμερα με αυτό το θέμα δείχνεται πόσο σημαντικό είναι να έχει πολιτική φωνή αυτό το πολιτικό όργανο και να υπερασπίζεται το μέλλον
του τόπου του. Σήμερα λοιπόν παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις με αφορμή ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που λέγεται Αντώνης Τρίτσης και που όπως είπαν πριν και οι συνάδελφοι είναι αφιερωμένο σε αυτόν τον αείμνηστο πολιτικό, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος, ήταν ανοιχτόμυαλος, έδωσε και στην τοπική αυτοδιοίκηση πράγματα ως Δήμαρχος Αθηναίων, αλλά και στον τομέα της υγείας. Αγαπούσε τον ελληνισμό, αγαπούσε τον άνθρωπο, αγαπούσε την πρόνοια, αγαπούσε την κοινωνική συνοχή και πάνω σε αυτό βασίζεται και το πρόγραμμά του, που όπως είπε και η συνάδελφος Ιβαλάντο, είναι 2,5 δις και 40.000 νέες θέσεις εργασίας. Και έρχεται λοιπόν μέσα από αυτή την κρίση να δώσει ένα εργαλείο στους Δήμους και στις περιφέρειες. Και έρχονται οι υπουργοί και τι μας λένε. Θα πάρετε αυτά τα χρήματα, αξιοποιήστε τα και εδώ είμαστε. Εάν υπάρχει και παραπάνω ζήτηση, θα σας εντάξουμε και σε άλλα ταμεία, ώστε να μην χαθεί ούτε ένα έργο. Να αξιοποιηθούν όλα τα χρήματα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Και εδώ ερχόμαστε πολλές φορές και κατηγορούμε το κράτος, κατηγορούμε τις κυβερνήσεις ότι δεν εμπιστεύονται την τοπική αυτοδιοίκηση. Και έρχονται κάτι τέτοια προγράμματα και μας λένε: ελάτε εδώ άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, είστε εσείς έτοιμοι με μελέτες να απορροφήσετε αυτά τα χρήματα, να απορροφήσετε έργα, να προσλάβετε προσωπικό και να δείξετε ότι υπάρχει κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη στις τοπικές σας κοινωνίες. Και εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και μας κολλάνε στον τοίχο. Γιατί όταν έρχεται ένας δήμαρχος και καμαρώνει που έχει 17 εκατομμύρια στο ταμείο του και παραδίδει δύο φορτηγά, αγαπητοί συνάδελφοι, σε ολόκληρο το νησί και παλεύει ο πρόεδρος του τοπικού πηλίου με ένταση, μέσα από δημιουργική ένταση και λαχτάρα και αγωνία να κάνει πράγματα για το χωριό του και κάθε μέρα μαλώνουν εκτός εισαγωγικών με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Λαχταράνε ποιος θα πρωτοπάρει τα μηχανήματα και το προσωπικό για να δουλέψει. Αν είναι δυνατόν στο 2020 που η τεχνολογία, που ο εξοπλισμός, που ο κόσμος έχει προοδεύσει τόσο πολύ και ο πανίσχυρος Δήμος Κο να έχει ένα παροπλισμένο εξοπλισμό και μηχανήματα που δεν λειτουργούσαν χρόνια, που κάναμε 4 χρόνια να δούμε κάδο, πλυστικό μηχανημάτων κάδων, γιατί ήταν παροπλισμένο, στις γεωτρήσεις στα γήπεδα να μην λειτουργούν, να τα πιάσουμε όλα αυτά τα μηχανήματα και να δούμε τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει, να τα ξεσκαρτάρουμε και να τα δώσουμε στην κοινωνία και να τα δώσουμε στους πολίτες. Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα να πούμε ότι ναι, εάν συνάδελφοι είχαμε μελέτες έτοιμες στο σιρτάρι, αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να τα πάρουμε αύριο. Δεν έχουμε όμως και πρέπει να κάνουμε αγώνα δρόμου. Γιατί όλα αυτά που είπαμε είναι σαφώς ιεραρχημένες ανάγκες. Και σαφώς δεν μπορείς να διαφωνήσεις με αυτές τις προτεραιότητες. Γιατί είπαμε ότι όλοι τις αναγνωρίζουμε. Η Δημοτική Ενότητα Δικαίου είναι ένας πλούτος από μόνος του. Έχει τον κάμπο, έχει τον Ορεινόγκο Ασφενδιού, έχει την Αλική. Έχει τόσα πολλά πράγματα που από πλεονεκτήματα γίνανε μειονεκτήματα. Από εκεί δηλαδή που θα έπρεπε να είναι πόλος έλξης τουριστών και αξιοποίησης οικονομικής για τους κατοίκους, έχουν γίνει εστία μόλυνσης, έχουν γίνει περιβαλλοντικά προβλήματα. Εκεί λοιπόν πρέπει να δώσουμε έμφαση και να δούμε. Αλλά δυστυχώς έχουμε και υποστελέχωση στις υπηρεσίες μας, δεν έχουμε και μηχανήματα. Και εκεί λοιπόν, εγώ αν ήμουν δήμαρχος της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και είχα 17 εκατομμύρια στο ταμείο, δεν θα καμάρωνα, θα λυπόμουν γιατί δεν θα τα είχα αξιοποιήσει προς όφελος των πολιτών. Εμείς τώρα πάμε να κάνουμε ένα αγώνα δρόμου και πάμε να συνεργαστούμε και να πούμε αυτό που είπε και η κυρία Ρούφα. Τι μπορούμε να κάνουμε με ιδίους πόρους, τι μπορούμε να κάνουμε με χρηματοδοτούμενα έργα, τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με την περιφέρεια, γιατί εμείς, ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, χτυπήσαμε πόρτες. Καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι με ανθρώπους που η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν κάθισε να συζητήσει και να συνεργαστεί. Και η συνεργασία δείχνει δύναμη, όπως είχα γράψει και σε ένα σχόλιο στον Πρόεδρο, δίνοντάς του συγχαρητήρια όταν συνεργάστηκε με πολλούς εθελοντές και συνεργάστηκε και με άλλες κοινότητες και με το εργοτάξιο για να φέρει αποτέλεσμα εδώ στην τοπική μας κοινωνία. Εμείς λοιπόν συνεργαζόμαστε και φέρνουμε έργα στο Δήμο μας. Εκτός ημερήσιας διάταξης, στη χθεσινή συνεδρία του Κοινοτικού Συμβουλίου Πηλίου απασχόλησε και το θέμα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΟ. Θέμα το οποίο έφερε στη συζήτηση η επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Όραμα και Δράση, Ιωάννα Ρούφα, η οποία ζήτησε για άλλη μια φορά την δημοσιοποίηση της επιστολής του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και την παραίτησή του. Ενώ η Αντιδήμαρχος Σέβη Βλάχου τόνισε πως η νομοθεσία είναι σαφής. Με τον ίδιο τρόπο συνεδριάζουν τα Δημοτικά Συμβούλια σε όλη την Ελλάδα και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της πως αντί να υπάρχει σύμπνοια σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες της πανδημίας, δυστυχώς πάλι δεν υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία. Μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν έχει απαγορεύσει τις διαζώσεις συνεδριάσεις. Με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, παρόλο που δεν ήταν και πολύ έτσι, θετική στις δημοκρατικές διαδικασίες, εγώ προσωπικά, ας πούμε, υπέστην μεγάλη βαρβαρότητα από την λειτουργία της,
ως επικεφαλής παράταξης και κυρίως ως Δημοτική Σύμβουλος, είχαμε συνεδριάσει και στην Αντιμάχια και στην Κέφαλο και στο Ζιπάρι. Σήμερα λοιπόν πρότεινα στον κύριο Καλούδη με μέσω τοπικού μέσου μαζικής ενημέρωσης από το ράδιο πρώτο που μου έδωσε το βήμα και τους κάλεσα στο Πολιτιστικό Κέντρο Πηλίου να έρθουν να συνεδριάσουμε αφού φοβούνται τον κορονοϊό και αφού δεν αποδέχτηκαν την πρότασή μας την οποία ήδη την υλοποίησε η κυβέρνηση. Άρα, ναι, μα είχαμε πάει και στην Αντιμάχια και στην Κέφαλο και στο Ζιπάρι. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι, κυρία Βλόκ. Και στην Κέφαλο, στην Κέφαλο δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Ούτε στο Ζιπάρι υπήρχε τέτοιο θέμα. Στην Κέφαλο ήταν άλλη συνεδρίαση και έγινε πριν 2 χρόνια. Κάναμε και το τελευταίο έτος, το 18 και το 19 κάναμε συνεδρίαση στην Κέφαλο. Εν πάση περιπτώσει, είχαν γίνει και κάποιες ακριβώς την περίοδο που ανακαινιζόταν η αίθουσα. Το ζητούμενο είναι ότι υπάρχουν χώροι στα χωριά μας και αυτή τη στιγμή, επειδή τα χωριά μας ήδη νιώθουν παραμελημένα, το περιέγραψε, δεν θέλω να πω εγώ, το ζούνε στο πετσί τους οι δημότες μας, την απαξίωση και των κοινοτικών συμβουλίων αλλά και των ίδιων των τοπικών κοινωνιών. Δεν έχει νόημα να τα λέμε τα ίδια και τα ίδια, δεν προσφέρουμε. Εμείς θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι με προτάσεις. Εγώ λοιπόν σήμερα, αφού ζήτησα την παρέταση του κυρίου Προέδρου για το ατόπιμα που έκανε, για την επιστολή που μας έστειλε, του ζήτησα να την δημοσιοποιήσει, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω να μου στέλνει εμπιστευτική επιστολή και δεν μπαίνει θέμα παρατάξεων, το λέω, εγώ εδώ μιλάω ως Δημοτική Σύμβουλος. Και όλες οι ενέργειες που θα κάνω θα γίνουν με την ιδιότητα της Δημοτικής Συμβούλου. Δεν μπορούν να απαξιώνονται 16 Δημοτικοί Σύμβουλοι με φασιστικές πρακτικές, καθεστωτικές. Το φασιστικές το λέω με πλήρη γνώση. Θα το στοιχειοθετήσω και σας ξαναλέω, σήμερα κάλεσα τον κύριο Καλούδη να έρθει στο χωριό μας, στο Πολιτιστικό Κέντρο Πηλίου, να κάνουμε συνεδρίαση, αν δεν μπορεί η Δημοτική Τηλεόραση, που την ευχαριστούμε, που θεωρώ ότι είναι πρώτη φορά που έρχεται σε Κοινοτικό Συμβούλιο, αν έχει πάει άλλη φορά να ζητήσω συγγνώμη. Εγώ τους κάλεσα. Αλλά καλά κάνετε, κύριε Πρόεδρε, αλλά έχω παραστεί σχεδόν σε όλα τα κοινοτικά συμβούλια των χωριών. Νομίζω ότι στέλνετε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τις προτάσεις σας, τις ημερήσεις. Καλή πρωτοβουλία και αυτή. Θέλω λοιπόν να πω ότι εμείς τους προσκαλούμε να έρθουν στο Πολιτιστικό Κέντρο Πηλίου, που είναι πολύ μεγάλος ο χώρος, θα τηρηθούν οι αποστάσεις και αν η Δημοτική Τηλεόραση δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει απευθείας μετάδοση, μπορεί να το μαγνητοσκοπήσει και να μπορούν οι συνδημότες μας να ακούσουν και την άλλη άποψη. Δηλαδή να γίνει ένας δημοκρατικός διάλογος και να μην ευτελίζεται. Έτσι κι αλλιώς, πληροφορίες μας από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι ότι τα μέτρα θα έρθουν στον ΟΠΟ, οπότε έτσι κι αλλιώς θα πάμε σε κανονικές συνεδριάσεις. Εγώ προσωπικά, συνάδελφοι, είτε συνεδριάζω διαζώσεις, είτε συνεδριάζω τηλεφωνικά, είτε συνεδριάζω διαπεριφοράς, νομίζω ότι κανένας δεν είναι στη θέση να μου στερήσει αυτό το δημοκρατικό μου δικαίωμα να εκφράζομαι. Αυτά που θα πω τώρα στο μικρόφωνο και με την κάμερα, αυτά θα τα πω και χωρίς την κάμερα. Αυτά που θα πω όταν συνεδριάζω με τους συναδέλφους δίπλα μου, θα τα πω και όταν συνεδριάζω με τηλεδιάσκεψη. Εφόσον προβλέπεται από την νομοθεσία και εφαρμόζεται από όλους τους Δήμους σε όλη την Ελλάδα, δεν μπορώ να κατανοήσω ποια είναι η ένσταση των υπόλοιπων παρατάξεων όσον αφορά αυτές τις διαδικασίες. Τηρούνται από τους υπόλοιπους Δήμους, θα μπορούσαν κάλλιστα να τηρηθούν και από το Δημοτικό Συμβούλιο της ΚΟ. Υπήρξαν αυτές οι διαφωνίες από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας, τις οποίες εμείς ως Δημοτική Αρχή αξιολογούμε ότι δεν ευσταθούν ως βάσιμες δικαιολογίες και αιτίες που να δημιουργούν πρόβλημα στις συνεδριάσεις. Το αντίθετο, μάλιστα, δείχνει ότι έχουν μια σκοπιμότητα να κολυσιεργήσουν πράγματα. Και αντί λοιπόν να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων και να πούμε ότι ναι, τώρα που η πατρίδα μας περνάει μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση, περνάει μια υγειονομική κρίση που μας έπληξε όλους, πολύ λιγότερο ή περισσότερο κάποιες περιοχές, αντί να ενωθούμε όλοι μαζί και να δούμε πώς αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα πράγματα, εξακολουθεί το ίδιο σκηνικό. Ο Δήμος της ΚΟΝ αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση σε όλη την Ελλάδα με μια στήρα αντιπολίτευση που δεν ευσταθεί.
Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η διαφορά μιας απόφασης που βγαίνει διαπεριφοράς, διατηλεδιάσκεψης και διαζώσης. Υπάρχουν όλες οι παρατάξεις, τηρούνται τα πρακτικά, υπάρχει γραμματέας, υπάρχει προεδρείο, υπάρχουν οι συνάδελφοι, όλες οι απόψεις κατατίθενται. Έγινε το κάλεσμα από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κάλεσε και τους επικεφαλείς των παρατάξεων. Τη μία δεν είδανε στα κινητά τους το τηλέφωνο από τη γραμματεία, την άλλη δεν πήρανε mail. Την άλλη ο επικεφαλής μιας παράταξης έλεγε σε δημοσιογράφο: σιγά μην πάρω εγώ μέρος σε τέτοια σύσκεψη, σιγά μην πάρω εγώ μέρος σε τέτοια συνεδρίαση. Δηλαδή υπάρχει ένα θολό τοπίο γύρω από αυτό που δεν νομίζω ότι τιμά κανέναν. Συνεχίζονται οι εργασίες στο Τιγκάκι με αντικατάσταση φωτιστικών και λαμπτήρων με στόχο την αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού, ενώ ολοκληρώνεται σήμερα η ασφαλτόστρωση στον παραλιακό δρόμο Τιγκακίου, όπως μας ενημερώνει ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ασπενδιού, Μιχάλης Γιοργαλής. Σήμερα, όπως σας είχαμε υποσχεθεί και εσάς και στους συνδημότες, ξεκινήσαμε να κάνουμε την παρέμβαση στον ηλεκτροφωτισμό. Έχουμε ξεκινήσει λίγο πιο πάνω από την είσοδο, όπως φεύγουμε από τα φανάρια και κατεβαίνουμε προς το Τιγκάκι. Γίνονται οι αντικαταστάσεις όλων των φωτιστικών που είναι σπασμένα και οι λαμπτήρες που είναι με τύπου LED. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το καλαθοφόρο βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο όπου έχει ξεκινήσει και κάνει παρεμβάσεις και κάνουμε αντικατάσταση των λαμπτήρων και εκεί έχουμε και τα προβλήματα στον παραλιακό δρόμο και πρέπει να αποκατασταθούν, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο στις εργασίες του ηλεκτροφωτισμού. Σε ό,τι αφορά τα βαψίματα στους στήλους του ηλεκτροφωτισμού, τι θα γίνει αυτό? Αυτό συμπεριλαμβάνεται όλα μαζί. Είναι, δηλαδή, θα κάνουμε πρώτα την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων και τις λάμπες και όταν θα γίνει ο καθαρισμός θα ξεκινήσουμε και θα βάφουμε και τους ιστούς που υπάρχουν. Ταυτόχρονα θέλω να σας πω ότι η συντήρηση τόσο σε ιστούς που πρέπει να γίνει και για λόγους αισθητικής, για να είναι κάτι πιο ωραία, θα αλλάξει και η εικόνα τώρα με το άναμα πλέον των φωτιστικών. Φαίνεται ότι η παρεμβάση, εγώ θα ήθελα να πω ότι και θέλω να ευχαριστήσω εδώ πέρα και τον κύριο Δήμαρχο για τις εισηγήσεις που κάνουμε από το τοπικό συμβούλιο, τόσο στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού όσο και στις αναπλάσεις. Θέλω να σας πω, να αποκαλύπτω σιγά σιγά, δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία τρέχουν, είναι σε εξέλιξη και θα πιστεύω ότι τα επόμενα δύο έτη το Τιγκάκι, κάτω από τα σχέδια που έχει κάνει και ο κύριος Δήμαρχος και εμείς ως δημοτική κοινότητα, θα αρχίσει να αλλάζει εικόνα. Πράγματι, τελειώνει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Για όσους δεν γνωρίζουν το σημείο, είναι αυτό που λέμε μέχρι τη γλίστρα, δηλαδή εδώ που σταματάνε, που μπαίνουν οι βάρκες μέσα το σημείο. Είναι πάρα πολλά τα χιλιόμετρα. Ο κόσμος, θέλω να πω, οι επιχειρηματίες εδώ, οι μόνιμοι κάτοικοι και όσοι περνούν στην παραλία την Κυριακή, διαπίστωσαν ότι ένα έργο το οποίο πνοείς, που είχε να γίνει 10 ολόκληρα χρόνια, τελικά γίνεται πραγματικότητα. Αξιοσέβαστη η παρέμβαση και είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι όταν τα προβλήματα περνάνε μέσα από το Κοινοτικό Συμβούλιο, τα μεταφέρουμε στον κύριο Δήμαρχο. Ο κύριος Δήμαρχος εισακούει τα προβλήματα, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας. Είτε λέγεται ηλεκτροφωτισμός, είτε λέγεται δρόμοι αποκατάσταση. Εγώ θέλω να πω ότι καταλαβαίνω την πίεση που δέχεται αυτή τη στιγμή όλος ο Δήμος μας, τα συνεργεία και οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί εδώ πέρα πρέπει να σας πω και τη συνδρομή φυσικά του εργοταξίου, τόσο της αντιμάχιας, τα παιδιά που δουλεύουν από την αντιμάχια του εργοτάξιου, όσο από την ΚΟ και από την επίβλεψη του Νίκου του Νασταχανή, του συνάδελφου μας που εργάζεται. Και θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει και ευρύ καθαρισμοί σε όλο το μέτωπο, δηλαδή βλέπετε στην ΚΟ που έχουν ξεκινήσει καθαρισμοί παραλίας. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε καλοκαιρινούς, αν και αργά, αλλά μπαίνουμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, είτε λέγονται παραλίες είτε λέγονται δρόμοι αποκαταστάσεις. Εγώ θέλω να πω ότι λίγη υπομονή στο θέμα οι δρόμοι, το Τιγκάκι ήταν μια προτεραιότητα δεκαετίας. Θα συνεχίσουμε να καταγράφουμε, έχουμε καταγράψει ήδη προχωράνε οι απαραίτητες μελέτες και τις τεχνικές υπηρεσίες και τους επόμενους μήνους είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε και άλλες παρεμβάσεις σε όλο το μήκος του στο Τιγκάκι και στην Πύλα και στο Ζιπάρι και σε όλο το Ασφενδιού και όχι μόνο αλλά και γενικότερα σε όλο το νησί. Είδαμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω των και των υψηλών θερμοκρασιών είναι ότι το Τιγκάκι κατακλείστηκε από κόσμο που ήρθε για να απολαύσει την θάλασσα. Οι παραλίες είναι έτοιμες, είναι εντάξει, είναι καθαρές, πρόεδρε, μιας και ξέρουμε ότι τις καθαρίες μέχρι πρώτην ως τις είχαν αναλάβει όλοι οι ομπρελούς.
Εδώ θέλω να πω ότι είμαι στεναχωρεμένος μετά την Κυριακή, γιατί είναι λογικό ότι ο κόσμος με τέτοια ζώεστη και κακώς βέβαια δεν βρίσκονται οι άνθρωποι στις δουλειές τους λόγω της οικονομικής κρίσης που υπάρχει, αλλά απ' την άλλη όμως θα πρέπει τα σκουπίδια μας φεύγοντας, όταν φεύγουμε από την παραλία, πρέπει να τα αφήνουμε στους κάδους. Τώρα θα μου πείτε, δεν υπήρχαν σε κάποια σημεία, ας πούμε εδώ στο Τιγκάκι, δεν υπήρχαν οι λεγόμενοι κάδοι μεγάλοι. Υπήρχαν όμως στην κεντρική την πλατεία σε κάποια άλλα σημεία. Τι θέλω να πω. Παίρνουμε τον καφέ μας, παίρνουμε το σάντουιτς μας, πηγαίνουμε στην παραλία. Καλό είναι φεύγοντας και επειδή... Παρατηρήθηκαν δηλαδή φαινόμενα πάρα πολύ. Κατά χιλιάδες σκουπίδια σε όλο το Τιγκάκι, στις Αλικές, στο Μαρμάρι. Μου έκαναν παράπονα δηλαδή και άλλες συνάδελφοι από την Καρδάμενα, από την Κέφαλο. Δηλαδή, πηγαίνουμε με την οικογένειά μας στην παραλία, αλλά καλό θα είναι φεύγοντας να πάρουμε σε μια σακουλίτσα. Γιατί ξέρετε τώρα, ήταν και μεγάλη βοήθεια που έχουμε από τους παραλιούχους. Δηλαδή, οι παραλιούχοι, να λέμε την αλήθεια. Πάντα η αλήθεια. Οι παραλιούχοι, οι καταστηματάρχες οι οποίοι είναι εκεί και τώρα δεν βρίσκονται παραλιούχοι. Οπότε τι έγινε. Ξαφνικά τη Δευτέρα το πρωί πήγαμε στην παραλία και διαπιστώσαμε και έπρεπε να πάμε τώρα εμείς με τα χέρια μας οι οδοκαθαριστές και να παίρνουμε όλα τα σκουπίδια αυτά που είχαν μείνει κατά χιλιάδες. Ιδιαίτερη προσοχή, ναι, στη θάλασσα, αλλά προσοχή στα σκουπίδια. Την Πέμπτη στις 10 το πρωί στο εργατικό κέντρο θα δοθεί κοινή συνέντευξη τύπου από το εργατικό κέντρο και το Σωματείο Ξενοδοχείου Υπαλλήλων και τις εξελίξεις στον τουρισμό, τη θέση για τους εργαζόμενους και το πρόγραμμα κινητοποιήσεων. Σε άθλια κατάσταση βρέθηκε σήμερα το πρωί σκυλή σε κάδο σκουπιδιών στην Οδό Αμερικής. Η οργάνωση Animal Rescue Coast ανήρθησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από την κατάσταση του ζώου, το οποίο βρέθηκε σε κάδο σκουπιδιών χωρίς τρίχωμα στο μεγαλύτερο μέρος του σώματός του, ενώ το δέρμα του ήταν σε κακή κατάσταση. Σύμφωνα με την ανάρτηση, ο σκύλος φαίνεται να υποφέρει από αφυδάτωση καθώς και θερμοπληξία. Η οργάνωση Animal Rescue Coast μετέφερε το ταλαιπωρημένο σκυλί σε κτηνίατρο, όπου και του παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟΟ ενημερώνει για την συμμετοχή των εργαζομένων στην πανελλαδική στάση εργασίας που έχει προκηρύξει υπό ΕΔΗΝ την Πέμπτη, διεκδικώντας στο ενιαίο κλάδο νοσηλευτικής την αύξηση στους μισθούς, την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά. Η στάση εργασίας για όλο το προσωπικό θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι στο προάβλιο χώρο του νοσοκομείου της ΚΟΟ. Κινητοποίηση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στην Πλατεία Ελευθερίας στην ΚΟΟ χθες η Β' Ελμέδο Δεκανήσου και ο Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΟΟ, διαμαρτυρώμενοι για το πολυνομοσχέδιο για την παιδεία και τις κάμερες της τάξης, ζητώντας να αποσυρθεί το πολυνομοσχέδιο για την παιδεία και να νομοποιηθούν όλοι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΟΟ Νησίρου, που συμμετέχει η Β' Ελμέδο Δεκανήσου και άλλοι φορείς, και τίθεται κατά του τρέχοντος αντιεκπαιδευτικού πολυνομοσχέδιου του ΙΠΕΘ και ψηφίζει όχι στην αύξηση των μαθητών σε 26 ανατμήμα στο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο, καθώς και το ελάχιστο των 20 μαθητών ανατάξη, όχι στις κάμερες της τάξης, όχι στην εξέλιξη της σχολικής διαδρομής σε διαγωνισμό μαραθώνιο, συντρίβοντας την ψυχολογία των μαθητών μας, όχι στην αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών με απότερο στόχο τις απολύσεις και τις περικοπές, όχι στην εφαρμογή τιμωρητικών διατάξεων για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σε περίπτωση που αδυνατούν μια χρονιά να αναλάβουν υπηρεσία χωρίς να εξετάζεται ο λόγος της άρνησής τους. Όχι στην επιβολή της σχολιοποίησης του νηπιαγωγείου με κατακαιρματισμό της γνώσης, δίνοντας την εντύπωση για εμπλουτισμό του προγράμματος με την προσθήκη εκμάθησης νέων αντικειμένων, αντί να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες για νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους και βοηθητικό προσωπικό. Ναι στη στήριξη του δημόσιου σχολείου, ναι στην υπεράσπιση των εκπαιδευτικών και των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών. Συνάδελφοι, γονείς, μαθητές και λοιποί φορείς, η εποχή που διανύουμε είναι δύσκολη και πρωτόγνωρη για όλους μας. Πρόκειται για μια περίοδο πανδημίας, κατά την οποία οι συνθήκες, κατά την οποία συνήθειες και αξίες επαναπροσδιορίζονται και όλοι αναζητούμε νέες ισορροπίες. Αυτό αποτελεί την αντανάκλαση μιας νέας απαιτητικής τάξης πραγμάτων. Σε σχέση με τη σχολική πραγματικότητα, ισχύει από την πρώτη μέρα αναστολής της λειτουργίας των σχολείων, το σύνολο των εκπαιδευτικών στηρίζουν επάξια τους μαθητές στο πρωτόγνωρο αυτό εγχείρημα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, βασιζόμενοι κυρίως στις δικές μας δυνάμεις, χωρίς καμία ουσιαστική υποστήριξη από το Υπουργείο.
πορευόμαστε κατά ατομική πρωτοβουλία επιμορφώσεις με καταδύναμη και αμφιβόλο αποτελεσματικότητα τεχνικά μέσα και με εκπαιδευτικές πλατφόρμες οι οποίες φαίνονται λειτουργικές μόνο εκτός των ωρών αιχμής, δηλαδή κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Παρ' όλα αυτά, αντιμετωπίσαμε κάθε πρόκληση και ξεπεράσαμε κάθε δυστοκία, κρατώντας μια στάση απαράμιλης επιμονής και ακατάβλητης θέλησης, όντες και ούσες πιστοί και πιστές στο λειτουργήμά μας. Εν συνεχεία, γίναμε δέκτες των συνεπειών της παραπληροφόρησης και της κακής προαίρεσης δημοσιογράφων και καναλιών για την προσπάθειά μας να προασπίσουμε τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μαθητών, μαθητριών ενάντια στη χρήση κάμερας στις αίθουσες. Λοιπόν, κατηγορηθήκαμε για ανεπάρκεια, συγκριθήκαμε με συναδέλφους του ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο όμως των δύο εξής παραλήψεων. Ότι εργαζόμαστε ανέκαθεν σε συνθήκες δημόσιων σχολείων με τις γνωστές ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής και την εργασιακή ομοιρία χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, των οποίων το αίτημα για εξίσωση των δικαιωμάτων τους με μόνιμους συναδέλφους πέφτει μονίμως στο κενό. Επίσης, χιλιάδες μαθητές των δημοσίων σχολείων ανέκαθεν αποτελούν τους σπουδαστές των ελληνικών πανεπιστημίων, που μάλιστα συνεχώς διακρίνονται για τις επιδόσεις τους και στο εξωτερικό. Δεχτήκαμε ωστόσο τα συγχαρητήρια της ηγεσίας του Υπουργείου, χωρίς η ίδια να εκφράζει έμπρακτα την υποστήριξή της, προβαίνοντας σε ευνίδιες μεταρρυθμίσεις εν απουσία των συνδικαλιστικών μας οργάνων και των αντιπροτάσεών τους σε μια περίοδο πιο επίγουσα για διάλογο και σύμπραξη από ποτέ. Το Υπουργείο προωθεί μια αντιμεταρρύθμιση στην εκπαίδευση με ιδιαίτερα αρνητικό πρόσημο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που οδηγεί την παιδεία σε εκπαιδευτικό τέλμα και, εξευτελίζει την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Λέμε όχι στο αντιεκπαιδευτικό πολυνομοσχέδιο του ΙΠΕΠ. Λέμε όχι στο μεγάλο αδελφό και το κακόγουστο Truman Show μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία, τα συνταγματικά δικαιώματα, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μας. Καταγγέλουμε και στη σημερινή μας κινητοποίηση τον τρόπο τον απαράδεκτο με τον οποίο η σημερινή κυβέρνηση φέρνει για ψήφιση αυτό το περίφημο πολυνομοσχέδιο για την εκπαίδευση. Φέρνει ένα πολυνομοσχέδιο που σαρώνει συνολικά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, τις κάνει πολύ πιο δύσκολες για τα παιδιά και τους μαθητές, πολύ πιο δύσκολο για τις οικογένειες και διαιωνίζει μια τρομερή εργασιακή ανασφάλεια σε χιλιάδες αναπληρωτές, συναδέλφους και εκπαιδευτικούς. Φέρνει αυτό το πολυνομοσχέδιο εν μέσω πανδημίας, σε μια περίοδο δηλαδή που οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί δεν μπορούσαν να κάνουν συνελεύσεις. Όλα τα ζητήματα που βάζει το πολυνομοσχέδιο είναι ζητήματα στα οποία έχουμε πάρει αρνητική θέση και έχουμε εξηγήσει για ποιο λόγο. Όπως επίσης καταγγέλλουμε και τον τρόπο με τον οποίο έφερε αυτή την κατάπτυστη τροπολογία με την οποία νομοθετεί και βάζει μέσα στις σχολικές τάξεις κάμερες και μικρόφωνα. Θεωρούμε απαράδεκτο να γίνεται σοου με φόντο και με πλαίσιο τη σχολική τάξη, στην οποία σχολική τάξη, εκπαιδευτική, οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους μαθητές τους. Είναι ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούν να απαντηθούν και να λυθούν ζητήματα, απορίες, προβλήματα των παιδιών. Είναι ένα περιβάλλον στο οποίο δεν έχει κανένα λόγο, κανένας Big Brother, καμιά κάμερα, κανένα μικρόφωνο. Κατηγορούμε την κυβέρνηση γιατί λέει ότι αυτό το κάνει για να έχουν ευκαιρία στην εκπαίδευση και παιδιά που δεν είναι στην τάξη για τον ΑΒ λόγο. Εμείς λέμε ότι είναι μέγιστη υποκρισία, γιατί αν θέλαν πραγματικά να έχουν όλα τα παιδιά το δάσκαλό τους, θα έπρεπε να κάνει μόνιμους διορισμούς. Τώρα 10 χρόνια έχουν να κάνουν διορισμούς και οι σημερινοί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αν ήθελαν πραγματικά τα παιδιά να μην χάνουν μαθήματα, θα έπρεπε 1η Σεπτεμβρίου, με το που ανοίγουν τα σχολεία, όλοι οι εκπαιδευτικοί να είναι στην τάξη τους. Άλλος είναι ο στόχος τους. Θέλουν να εκπαιδεύσουν μια ολόκληρη κοινωνία. Θέλουν να εκπαιδεύσουν τους εργαζόμενους, τις οικογένειες, όπως έχουν κάμερες στους χώρους εργασίας για να παρακολουθεί ο εργοδότης τι κάνει ο εργαζόμενος, όπως μέσα από διάφορα τηλεσκουπίδια προσπαθούν να βάλουν κάμερες στις οικογένειές μας, εκεί δηλαδή που η ζωή πρέπει να είναι και είναι προσωπική, θέλουν να συνηθίσουν και τους μαθητές να έχουν κάμερες και μικρόφωνα και μέσα στη σχολική τάξη. Και το χειρότερο είναι ότι θέλουν τους εκπαιδευτικούς να εκπαιδεύσουν τα παιδιά σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς λοιπόν λέμε ως εκπαιδευτικοί ότι αυτό το ρόλο δεν θα τον παίξουμε. Εμείς θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, καταδικάζουμε αυτές τις προσπάθειες, θα ακυρώσουμε στην πράξη αυτό το νόμο, ο οποίος πραγματικά θίγει προσωπικά δεδομένα και μαθητών και εκπαιδευτικών. Και στην πράξη, κύριε Κριερά, αυτό εφαρμόζεται. Στην πράξη λέμε ότι το κουμπί για το μικρόφωνο και την κάμερα το ανοίγει και το πατάει ο εκπαιδευτικός. Καλούμε λοιπόν
όλους εκπαιδευτικούς. Άλλωστε αυτό έχει εκφραστεί και πανελλαδικά. Στη συντριπτική πλειοψηφία αυτό δεν το κάνει κανείς εκπαιδευτικός. Καλούμε εκείνους τους λιγοστούς συναδέλφους που για τον α ή β λόγο ή γιατί υπέκυψαν σε εκβιασμούς, είτε γιατί πιστεύουν ότι έτσι βοηθούν τα παιδιά, είτε γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν ότι σήμερα μόνο αν ο κλάδος είναι μια γροθιά μπορεί να αποτρέψει τα χειρότερα. Αν λοιπόν αυτοί οι λιγοστοί συνάδελφοι που το κάνουν σήμερα ξανασκεφτούν την ευθύνη τους στη συλλογική, πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα και αυτοί οι συνάδελφοι δεν θα ξανανοίξουν μικρόφωνο και κάμερα με σχολική τάξη. Και να ξεκαθαρίσουμε και κάτι ακόμη. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που ναι μεν υπάρχει πανδημία, αλλά η πανδημία είναι ο καταλύτης που επιταχύνει μια καινούργια οικονομική κρίση, μια καινούργια καπιταλιστική κρίση, που θα κληθούν οι εργαζόμενοι να την πληρώσουν ξανά, όπως πλήρωσαν και τις προηγούμενες. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αρκετά πληρώσαμε σε προηγούμενα χρόνια, δεν θα πληρώσει ξανά ο λαός. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε άλλους τομείς να ορθώσουν συνολικά το ανάστημα και τη γροθιά τους απέναντι σε αυτό που έρχεται. Και με αυτή την έννοια θα ήθελα να χαιρετήσω και φορείς και το εργατικό κέντρο που είναι σήμερα εδώ πέρα και τους συνάδελφους του ιδιωτικού τομέα που βρίσκονται εδώ και συμπαραστέκονται στην κινητοποίηση. Να πούμε ότι αυτός είναι ο δρόμος. Ο δρόμος είναι όλοι οι εργαζόμενοι να σηκώσουν τον πόη τους σε αυτό που έρχεται. Και αυτό που έρχεται δεν είναι επιλογή μόνο της σημερινής κυβέρνησης. Η σημερινή κυβέρνηση υλοποιεί αυτά που βρήκε έτοιμα. Και να μην ξεχάσουμε ότι ναι, σήμερα εν μέσω πανδημίας φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το πολυνομοσχέδιο και τις χαφιεδοκάμερες. Αλλά πέρυσι, τέτοια εποχή, το Πάσχα, μεγαλοβδομάδα, κουβεντιάζαμε τον νόμο του Γαβρόλου πάλι με κλειστά σχολεία. Είναι καιρός να πάρουν οι κυβερνήσεις το μήνυμά τους ότι όποτε και αν τολμήσουν να φέρουν αντιλαϊκά, αντιεκπαιδευτικά μέτρα, θα μας βρίσκουν απέναντι. Στο ίδιο κλίμα και η οργάνωση Βάση Σκότη ΚΝΕΗ, η οποία καλεί τους μαθητές να καταδικάσουν στην πράξη με αποχή από τα μαθήματα που υπάρχουν κάμερες, καθώς επίσης τα 15μελή και τα 5μελή των σχολείων, να συνεδριάσουν και να πάρουν αποφάσεις καταδίκης, να ενημερωθούν όλοι οι μαθητές με οποιονδήποτε τρόπο, είτε πάνε είτε όχι στο σχολείο, να πάρουν πίσω τις κάμερες από το δεύτερο γέλ και να μην τολμήσουν να τοποθετήσουν άλλα σε άλλα σχολεία. Οι σχεδιασμοί αυτοί πρέπει να βρουν τους μαθητές απέναντι, καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΚΝΕ. Πραγματοποιήθηκε η διαγράμμιση εντός του κτηρίου του Βακούφ στην αίθουσα προσευχής, ώστε να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια και αποστάσεις η προσευχή την Κυριακή για τον Μπαϊράμι. Ο μέγιστος αριθμός εντός του χώρου προσευχής ορίζεται στα 15 άτομα. Κατά την προσέλευση στο χώρο, επίσης θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά μαζί τους ατομικό χαλάκι, μάσκα και τσάντα τοποθέτησης των υποδημάτων. Πάμε μέσως τώρα για τα φαρμακεία τα οποία εφημερεύουν. Το φαρμακείο που εφημερεύει και διανυκτερεύει στην πόλη μας είναι το φαρμακείο του κυρίου Κωνσταντίνου Λουμπαρδιά στην οδό Κανάρη 35 με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2242026197. Ενώ στο Πηλή εφημερεύει το φαρμακείο της κυρίας Ελένης Χατζιπάντζου με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2242046142. Πάμε μέσως τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έτριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη δημοτική τηλεόραση ΚΟ. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.